τριπλής σοκολάτας και μόνο από τα αποδυτήρια έχουμε κερδίσει, γιατί αυτό το κέικ είναι υπέροχο και το λατρεύουν όλοι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λάκη, είσαι έτοιμος? Λοιπόν, έχω βραστό νεράκι εδώ πέρα και τώρα θα μου πεις, φίλε, πώς έχεις βραστό νεράκι σε ένα μπολ? Το έβαλα στα μικροκύματα, η αλήθεια είναι, για να μην ταλαιπωρούμε να βράζω νεράκι. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη βάση του κέικ μας και θα ρίξω το βραστό νερό μαζί με την κουβερτούρα μου, τη σοκολάτα τη μαύρη. Οπότε σοκολάτα νούμερο 1 μέσα στο μπολ, εντάξει? Περιμένουμε λίγο, ίσα-ίσα να μαλακώσει η σοκολάτα μας και μόλις μαλακώσει αρχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι που να λιώσει. Για να μπλουτίσουμε λίγο ακόμα τη γεύση της σοκολάτας, τι θα κάνουμε, φιλελάκι? Θα προσθέσω δύο υλικά που απογειώνουν τη γεύση της σοκολάτας. Το ένα υλικό είναι ένα δομικό υλικό της σοκολάτας που είναι το κακάο. Θα προσθέσω έξτρα κακάο μέσα για να πάρω ακόμα πιο έντονη τη γεύση της σοκολάτας. Οπότε ανακατεύω. Και κάτι που ίσως να μην γνωρίζεις είναι ότι η σοκολάτα με την καστανή ζάχαρη όταν ενωθούν γίνεται κάτι μαγικό. Η καστανή ζάχαρη απογειώνει τη γεύση της σοκολάτας. Την πολλαπλασιάζει. Ακόμα καλύτερα βέβαια η μαύρη ζάχαρη, όχι η καστανή. Απλά με τη μαύρη ζάχαρη έχουμε προβλήματα γιατί με το κέικ ίσως και να στεγνώσει. Οπότε βάζω την καστανή ζάχαρη μέσα και ανακατεύω. Και όλα πάνε καλά όπως βλέπεις. Και συνεχίζω το ανακάτεμα. Το μόνο μας έτσι μέλημα εδώ πέρα είναι να κρυώσουμε το μείγμα, γιατί το μείγμα μας θέλουμε να είναι κρύο όταν θα ρίξουμε τις άλλες σοκολάτες μας μέσα, τα κομμάτια, για να μην λιώσουν και αυτά. Οπότε μια χαρά πηγαίνουμε. Και θα προσθέσω μέσα όλα τα υπόλοιπα μου υγρά υλικά. Πού είναι η βανίλια μου? Τώρα η βανίλια είναι προαιρετική σε περίπτωση που δεν έχετε σιρόπι βανίλιας και έχετε βανιλίνη, μπορείτε να βάλετε. Σε περίπτωση που δεν έχετε τίποτα από τα δύο, απλά δεν βάζετε τίποτα. Θα προσθέσω μέσα λίγο σπορέλαιο, λίγη κρέμα γάλακτος. Και βάζουμε κρέμα γάλακτος από το ψυγείο να είναι κρύα, γιατί θέλουμε να κρυώσει το μείγμα μας. Σπάμε και δύο αυγουλάκια. Και ανακατεύουμε. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε όλα τα στερεά μας υλικά. Λοιπόν, αλευράκι. Baking powder. Έχω σοκολάτα γάλακτος, κομμένη σε μικρά κομματάκια. Άμα βρείτε σταγόνες ακόμα καλύτερα. Βάζω και τη λευκή μέσα. Και τι άλλο πρέπει να βάλουμε οπωσδήποτε, Λάκη? Μία πρέσα αλάτι. Ανακατεύω όλα τα στερεά μεταξύ μας και θέλουμε έτσι λίγο το αλευράκι να το ανακατέψουμε με τη σοκολάτα, γιατί άμα δεν το ανακατέψουμε, η σοκολάτα θα πάει κάτω-κάτω καθώς θα ψένει το κέικ. Εμείς θέλουμε να βρίσκεται παντού, σε όποια μπουκιά και αν τρώμε να γευόμαστε και τις τρεις σοκολάτες, γι' αυτό το λόγο ανακατεύουμε αυτά τα υλικά. Λοιπόν, βγάζω το σύρμα και ρίχνω τα στερεά μου υλικά μέσα στα υγρά μου. Και κοίταξε πόσο δύσκολη που είναι η συνταγή μας, Λάκη. Θα μετρήσεις πόσες φορές θα ανακατέψω το κουτάλι. 2, 3, 15, 16, 20. Και με το που ανακατέψουμε όλα τα υλικά μας, ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Αυτή ήταν η συνταγή, Λάκη. Δύσκολη ή εύκολη? Τώρα παίρνουμε μία μαρίζ για να φροντίσουμε να μην περισσέψει τίποτα από αυτό το υπέροχο μείγμα. Και έχω μία φόρμα 10x30. Εντάξει, 10x30 έχουμε βούτυρο κακαώση και έτσι όπως είναι, αδειάζουμε όλο το μείγμα του κέικ μας μέσα. Απλώνουμε και ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Απλά, πριν ψήσω, θέλω να σας πω ότι έχω ετοιμάσει άλλο ένα μείγμα εδώ για να σας δείξω ότι ακριβώς με την ίδια ζύμη μπορείτε να φτιάξετε και cupcakes τριπλής σοκολάτας. Το μόνο που έχω να κάνω είναι πάλι να πάρω το μείγμα μου, να το βάλω σε ένα κορνέ και έτσι όπως είναι να απλώσω το μείγμα μου σε 12 φορμάκια. Αυτό είναι που μου αρέσει αυτή τη συνταγή. Είναι παντός καιρού να το πω έτσι. Γιατί θες να φτιάξεις cupcakes, μπαπ, φτιάχνεις το ζυμάρι σου cupcakes. Θες να φτιάξεις cake, μπαπ, φτιάχνεις το ζυμάρι σου cake. Θες να φτιάξεις κάτι άλλο? Λοιπόν, τώρα, πιστεύεις ότι αυτά τα δύο χρειάζονται ίδιο χρόνο ψήσιματος στο φούρνο ή όχι? Αυτό το μείγμα μας χρειάζεται περίπου 170 βαθμούς ο φούρνος μας, 45 με 50 λεπτάκια. Και αυτό το μείγμα χρειάζεται υψηλότερη θερμοκρασία, 180 βαθμούς, και χρειάζεται μόλις 20 με 25 λεπτάκια. Γι' αυτό το λόγο έχω ρυθμίσει το φούρνο μου εδώ. Πάνω είναι στους 170 και θα ψήσω για 45-50. Και κάτω είναι στους 180 βαθμούς και θα ψήσω για 20-25. Έτσι πολύ απλά μπορώ να ψήσω σε διαφορετικούς χρόνους και διαφορετικές θερμοκρασίες οτιδήποτε θέλω μέσα στο φούρνο μου. Γιατί ο νέος φούρνος Samsung Bespoke με τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει όλες αυτές τις λειτουργίες που σας είπα. Ψήνετε σε διαφορετικούς χρόνους, ψήνετε σε διαφορετικές θερμοκρασίες και μπορείτε να κάνετε διαφορετικά φαγητά με μόλις έναν φούρνο. Λοιπόν, λίγο υπομονή και μόλις είναι έτοιμα θα σερβίρουμε. Και το κέικ μου είναι έτοιμο, τα cupcake μου είναι και αυτά έτοιμα και η ερώτησή μου, Λάκη, είναι εξής. Τι θες να στολίσω από τα δύο? Όποιο προτιμάς, Κυριακή. Νόμιζα ότι επειδή είσαι πάντα της υπερβολής, θα έλεγες και τα δύο. Αυτό ήθελα να πω, αλλά λέω... Αλλά γιατί δεν το είπες? Μου το χάλασες πάλι. Και τα δύο. Λοιπόν, πριν στολίσω,
εδώ, θέλω να σου δείξω πώς είναι μέσα. Πώς το βλέπεις, υπάρχει σοκολάτα παντού. Εδώ πέρα αυτά που βλέπετε είναι η σοκολάτα γάλακτος, η σοκολάτα λευκή και μην ξεχνάμε ότι το κέικ μας το φτιάξαμε με μαύρη σοκολάτα, οπότε θέλω να κόψω έτσι, είναι πάρα πολύ γεμάτο σε γεύση, δηλαδή και να προσπαθήσω να σας εξηγήσω το πόσο γεμάτο είναι σε γεύση δεν μπορώ να σας το εξηγήσω, η αλήθεια είναι, γιατί άμα δεν το δοκιμάσεις το κέικ δεν μπορείς να καταλάβεις. Το φανταστικό είναι ότι κόβεται φανταστικά, κοίταξε εδώ πόσο ωραίο κόβεται. Κοίτα εδώ, τώρα τι θα κάνει ο Άκης. Είναι το μαγικό σημείο του ρίχνω λευκή από πάνω. Κοίτα. Καλά, αυτό είναι προαιρετικό, έτσι το καταλαβαίνετε. Το κάνουμε μόνο για εφέ. Το μόνο που χρειάζεται είναι αρκετά χεράκια για να πάρουν λίγα από τα cupcakes και λίγα από τα cake. Πω πω Παναγία μου, καταπληκτικό, ε. Δεν είναι φανταστικό. Λοιπόν, πριν δοκιμάσω, να σας πω να κάνετε comments, subscribe και τι άλλο. Και να φτιάξετε τη συνταγή. Μόλις τη φτιάξετε, θα μας κάνετε χαρούμενους. Και μην ξεχάσετε να μας γράψετε comments τι άλλες συνταγές θέλετε να δείτε. Εντάξει, φιλάκια πολλά, καλή μας όρεξη και ραντεβού στο επόμενό μας επεισόδιο. Καλή μας όρεξη.